ήθελε να πει, ήθελε να κάνει, αλλά χάνει το δίκαιο του και δεν ξέρει πώς να τοποθετήσει. Πάμε τώρα στον Άρη Μακρύ, Γιάννη μου. Πάμε στον Άρη Μακρύ, τον πρώην ουσιαστικά της Άννας Μαρίας Μπέλη, γιατί όλα δεν γλυκά σε αυτή την εκπομπή, τον οποίο βέβαια συναντήσαμε στην παράσταση Κρού. Εντάξει, γνωστή σχέση να πούμε τι ήταν, δεν ήταν. Παιδιά, ήταν πολλά χρόνια μαζί. Βέβαια, πολλά χρόνια. 7 χρόνια ήταν, 8. Όχι, όχι, 3 χρόνια. 3 χρόνια ήταν μαζί. Όχι, ναι, 3 χρόνια. Ναι, ναι, 3 χρόνια. Λοιπόν, τώρα, μας αποκαλείται ότι και ο ίδιος έχει δεχτεί πρόταση για το Survivor και βέβαια αναφέρεται και στην Άννα Μαρία Μπέλη και σε εκείνη την περιβόητη ανάρτηση που είχε κάνει, που είχε μιλήσει τότε η Άννα Μαρία και την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε δεχτεί. Άριος Σκρούτζ επιστρέφει. Επιστρέφει, επέστρεψε ήδη. Κάναμε ήδη την πρώτη μας παράσταση μετά από λίγο καιρό και ετοιμαζόμαστε τη δεύτερη τώρα. Πολύ χαρούμενοι. Θορυβήθηκες καθόλου τώρα με την αύξηση των κρουσμάτων και τα θέατρα που άλλα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Έχετε αντικαταστάσεις, άλλοι δεν μπορούν να έχουν αντικαταστάσεις. Ναι, ναι, γίνεται ένας χαμός γενικά. Το έχω δει και το έχω ακούσει και από τα θέατρα, αλλά και από τους φίλους γνωστούς. Όλοι κολλάνε. Είχα ακούσει το όνομά σου ότι είχε πέσει στο τραπέζι για το Survivor και θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ο Χατζηγεωργίου ήταν στην παράστασή σας, έφυγε και τώρα ξανάρχεται. Δεν ξέρω κατά πόσο είχε πέσει το όνομά μου Survivor. Φέτος, όχι, πέρσι είχε γίνει έτσι μια πολύ αρχική συζήτηση, χωρίς όμως να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ξεκινήσει το παιχνίδι. Όχι, όχι, πριν ξεκινήσει. Mm. Αλλά και εγώ έτσι δεν προχώρησα πολύ σε συζητήσεις, γιατί και εγώ το φοβήθηκα λίγο από θέματα υγείας, θέματα τραυματισμών κλπ. Εντάξει, τώρα ο Γιάννης πήγε και έμαθα έφυγε τώρα. Από ό,τι κατάλαβα ήταν για οικογενειακούς λόγους. Για προσωπικούς λόγους. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, όταν σας ανακοίνωσε, γιατί φαντάζομαι ότι σας είπε ότι παιδιά, εγώ δεν θα μπορέσω να συνεχίσω την παράσταση. Ναι. Το κοινοποίησες εσένα. Ναι, ναι. Το είχαμε συζητήσει και η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης δεν ήρθε κάποια μέρα στην πρόβα και είπε, παιδιά, έχετε για. Εγώ φεύγω για Άγιο Δομήνικο, σας παρατάω. Ήρθε, το συζήτησε με εμάς αρχικά όλους του Θεάσου της πρόβας και τον Αναστάση Τεντελιγιάννη, που είναι ο σκηνοθέτης. Το συζήτησε με την παραγωγή και του δόθηκε το OK και έφυγε. Αν θα ερχόταν πίσω για αντικατάσταση, θα τον δεχόσασταν? Ναι, θα το δεχόμασταν, αλλά νομίζω δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Έφαγα ξύλο. Κεφάλι στο πάτωμα, στα πλακάκια, καρούμπαλα. Κάποιο άτομο σε είχε φωτογραφήσει στο να έχεις ασκήσει βία εσύ. Σε έχει φωτογραφίσει χωρίς να πει το όνομά σου. Σε εξόργησε αυτό το πράγμα? Όχι, δεν με εξόργησε. Στενοχωρήθηκα που συνδυάστηκε η είδηση με το όνομά μου αρχικά, γιατί όντως δημιουργήθηκε αυτός ο ντόρος που λες. Αλλά χωρίς επιπλέον έκταση. Ενώ ούτε ασχολήθηκα να πάρω τηλέφωνο, να καταλάβω, να δω τι έχει γίνει, ούτε τίποτα. Και καλά, λοιπόν, το φωτογράφημα. Είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που ο Άρης Μακρύς μιλάει για όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, επειδή ήταν η πιο γνωστή σχέση της Άννας Μαρίας, ενώ ήταν μια επώνυμη σχέση, ήταν και δύο πολλά χρόνια μαζί και είναι γνωστός και ο Άρης Μακρύς πάρα πολύ, όπως και η Άννα Μαρία Μπέλη, τον είχαν φωτογραφίσει. Η Άννα Μαρία τον κάλυψε. Η Άννα Μαρία μετά την ανάρτηση δεν έχει μιλήσει καθόλου αυτό. Ναι, και δεν είπε ότι είπε μια πρώην σχέση μου. Δηλαδή δεν είπε ο Άρης Μακρύς. Να το διευκρινίσω. Και τόσα χρόνια. Καλά, έχει. Η κοπέλα είναι 30 χρόνων, 35. Δεν είναι. Απλά έχει και άλλες σχέσεις. Δεν είναι ο Άρης Μακρύς. Δεν ήθελε να πει τίποτα η Άννα Μαρία. Αλλά όλοι φωτογράφησαν τον Άρη Μακρύ και πολλοί του επιτέθηκαν κιόλα στα social. Δεν ξέρω να τον καλύψει αν δεν είναι αυτό. Δεν θα έπρεπε να πει τουλάχιστον δεν είναι αυτό. Γιατί ο άνθρωπο. Που είναι και γνωστό, είναι ηθοποιό, είναι πολλά χρόνια. Μπορεί να κάνει και κακό στην καριέρα του κιόλα. Γιατί άμα στην καριέρα του, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα να του στιγματίσει. Αυτό λέω. Δεν θα έπρεπε κι αυτή λίγο να. Εφόσον δεν είναι αυτό, γιατί δεν ξέρω. Η Άννα Μαρία έκανε μια γενική ανάρτηση. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα το να πει ναι, ξέρετε, αλλά δεν είναι αυτό, αλλά είναι όλοι οι υπόλοιποι που είχα. Όχι, όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αυτό. Είχε μιλήσει, είχε μιλήσει και δώσει συνέντευξη και μιλήσει γι' αυτό και ανάρτηση είχε κάνει. Εγώ εδώ λοιπόν θα συμφωνήσω και με τον Αντρέα και με τον Γιώργο. Γιατί όταν. Ναι, αυτό. Συμφωνώ και με του δύο. Εσύ στη ζωή σου είχε 10 σχέσεις. 10. Σταμάτα τώρα και λίγο. Σου λέω. 5. Είχες 5 σχέσεις. Για ναι. Όταν λοιπόν μιλάς για μια μακρόχρονη σχέση που δεν ήταν απλά των 6 μηνών και δεν αφήνεις τίποτε άλλο και λες για μια μακρόχρονη σχέση. Όταν εγώ ξέρω ότι ανάμεσα στις 5 σχέσεις ήταν ο Άρης Μακρύς που είναι γνωστό πρόσωπο. Ναι, παιδιά, που θα πάνε την πέστερα, παιδιά. Είναι σαν τον Άρη Μακρύ. Εντάξει τώρα. Δεν τον προστάτευσε. Αλήθεια. Από την άλλη, αν όμω είχε επίση όπω λες 10 σχέσεις, θα πρέπει να βγει μετά να πει και ούτε ο 9, ούτε ο νούμερο 8.
Ναι, αλλά ήταν η πρόσφατη σχέση. Και ο γνωστός, ήταν πρόσφατη. Ήταν πριν τρία χρόνια. Με το φούφουτο. Ωραία. Ξαναλέω λοιπόν. Η Άννα Μαρία, εγώ δεν την υπερασπίζομαι και δεν έχω κανένα λόγο να μιλήσω με την. Να υπερασπιστώ την Άννα Μαρία. Όμως, από τη στιγμή που δεν είπε για κανέναν. Και εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη, παιδιά. Τι να κάνουμε, να λέει δεν τον Κατερίνα. Εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη. Γιάννη, με την Κατερίνα. Γιατί αυτό ο άνθρωπο έχει. Δηλαδή θα έπρεπε να τοποθετηθεί γιατί αυτό ο άνθρωπο. Με το Καναρινή σήμερα. Με το Καναρινή. Είναι το χειρότερο. Υπάρχει, ναι. Αυτό και το Μουσταρδίνι τα χειρότερα χώματα. Εγώ δεν μπορούσα Μουσταρδίνι, δεν σε έδειξε. Δεν στου άλλου τη λε μόνο. Εμένα με περνά έτσι. Εγώ θα έλεγα στη θέση τη. Δεν είναι γνωστό, καζέρκα για ψέματα. Αυτό! Αν δεν θέλω να στοχοποιήσω. Λοιπόν, να πούμε ότι η παρέστασή τη Κρήτη ξανάρχισε και να θυμίσουμε ότι είχε διακοπεί ουσιαστικά λόγω COVID. Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση βρίσκονται πάρα πολλά θέατρα και πολλοί ηθοποιοί. Χρήσλα μου, εμείς.